Έναν ολόκληρο μήνα παραμένει στα χέρια των απαγωγέων ο επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης. 4 εβδομάδες αγωνίας μετρά η οικογένεια του κριτικού επιχειρηματία, όσο η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται προκειμένου να λυθεί ο γρίφος της αρπαγής. Μαζί μας στο στούντιο η Έλλη Κοκάλη, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά ένα θέμα για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει και πληροφόρηση από την αστυνομία. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η υπομονή έχει εξαντληθεί για την οικογένεια. Δεν έχει περισσότερες αντοχές. Όχι όμως και η επιμονή από την πλευρά της αστυνομίας στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται και η οποία φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα θετικό επίπεδο. Κανείς ουσιαστικά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν οι αρχές έχουν καταφέρει να λύσουν τους πολλούς γρίφους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διευκρινίζουμε αυτό, καθώς τηρούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες της μυστικότητας των πιο λεπτών χειρισμών που απαιτούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία πέρα από τα προανακριτικά της καθήκοντα έχει να παλέψει και με τους πολλούς μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς δεν λείπουν και αυτοί που με άγνωστα κίνητρα διακινούν διάφορα σενάρια από τα κίνητρα της συγκεκριμένης αρπαγής έως την ταυτότητα των δραστών. Ακόμα και, τον αριθμό των λίτρων, πραγματικά υπάρχει ένα όργιο φημών το οποίο διωγγώνεται ακόμη περισσότερο όσο περνούν οι μέρες και δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Είναι φυσικό ότι όταν πρόκειται για μια τέτοια υπόθεση με τόσο εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργούνται και τέτοιου είδους καταστάσεις, σενάρια ακόμη και για το πού θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί και να κρατείται ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, ο οποίος ακόμη παραμένει άφαντος, δεν έχουν βρεθεί σαφή ίχνη. Με την ίδια επιφύλαξη φιλτράρονται και διάφορες πληροφορίες που φτάνουν από άλλες πηγές στην αστυνομία, καθώς εκ των πραγμάτων έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι λειτουργούν παρελκυστικά και είναι και αυτό ένα κομμάτι δύσκολο το να διευκρινίσουν οι αρχές τι από όλα αυτά που φτάνουν στην δική τους γνώση είναι αληθινό και τι όχι. Πάντως πρέπει να είμαστε σαφείς ότι φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις προόδου σε αυτή την έρευνα και ωριμότητας των κινήσεων που έχουν μεσολαβήσει από τις αρχές. Και όταν λέμε αρχές, δεν εννοούμε μόνο τις αστυνομικές, αλλά όλες εκείνες τις υπηρεσίες σε ανώτατο επίπεδο που διαθέτουν τεχνικά μέσα, τεχνογνωσία και οποιασδήποτε άλλες δυνατότητες προκειμένου να βοηθήσουν να συνδράμουν στην εξέταση κάθε παραμέτρου της υπόθεσης και να οργανωθεί η απάντηση της ελληνικής πολιτείας σε αυτού του είδους την εγκληματική δράση. Η εκτίμηση είναι ότι πολλά πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει για την αστυνομία που χειρίζεται το προανακριτικό κομμάτι, για τη σύνθεση και την προέλευση των δραστών, των μελών της ομάδας που υλοποίησε το σχέδιο της αρπαγής, ένα σχέδιο που ξεφεύγει από τα πρότυπα των απαγωγών που έχουν σημειωθεί στον ελλαδικό χώρο και των υπόλοιπων αντίστοιχων υποθέσεων. Ακολουθεί μια γραμμή, ακολουθεί πρότυπα διεθνή του οργανωμένου εγκλήματος, του άκρος οργανωμένου εγκλήματος, γι' αυτό και άκρος οργανωμένη και συντεταγμένη φαίνεται ότι θα είναι η απάντηση των αρχών όταν εκδηλωθεί. Μάλιστα, Έλλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.